για τον Σοάρες τώρα μέσω Σέζαρ. Το σούτ του Σοάρες όχι πολύ καλό, χλιαρό. Μπάλα out στο έκτο λεπτό. Κατσουράνης. Βενγλίσκι. Το σούτ του Κρανού. Μετά η μπάλα Σοάρες ανέμενε. Η μπάλα out. Ένα σούτ από 25 περίπου μέτρα. Νομίζω το πλάνο δίνει τον τόνο. Το άδειο Ολυμπιακό στάδιο. Ένα άσχημο θέαμα για ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ευχόμαστε για κάθε ομάδα να μην επαναλαμβάνεται. Ο Βενγλίσκι διεκδικεί, βγήκε και έδιωξε. Ο Αμπάρης σε αυτή τη φάση που ο Κρανός έκανε τη ζωή του γκολκίπερ του Ηρακλή δύσκολη. Σέζαρ. Είναι μια φάση που η ΑΕΚ βγαίνει με αξιώσεις μπροστά και πετυχαίνει τον γκολ. 1-0 με τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ωραία φάση από τη σέντρα του Σέζαρ. Έπιασε τον ύπνο την άμυνα του Ηρακλή. Στο 18 και η ΑΕΚ προηγείται. Εδώ ο Αμπάρης που είχε βγει νωρίτερα. Όχι με ιδιαίτερα επιτυχημένο τρόπο και προκάλεσε μια αναταραχή στην αμυνά του. Ο Σέζαρ την εκμεταλλεύτηκε. Ο Λιμπερόπουλος κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα. Κοιτάξτε την κεφαλιά του. Διανύει περίοδο φόρμας και μετά τον γκολ με την εθνική. Ο σκοράρει με την ομάδα της ΑΕΚ. Πρώτο γκολ της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα από τον Νίκο Λιμπερόπουλο στο 18. Ωραίο άλμα. Η μπάλα στα δίχτυα. Το φάουλ με τον Επαλέ από πολύ μεγάλη απόσταση. Πάσα για το Λαβάλ, πήγα να κάνουμε κομπίνα. Πέρασε η μπάλα. Ο Πρίτας πάει να πέρασε και περνάει. Το Σορεντίνο γυρίζει. Ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 27. Με τον Σάκη Πρίτα ο Μόρας έδιωξε κόρνερ στο πρώτο δοκάρι ενώ είχε εξοδετερωθεί ο Σορεντίνο. Κοιτάξτε πώς από την κομπίνα αυτή πήγε να γίνει. Πέρασε τελικά η μπάλα για τον Πρίτα. Από τα πλάγια δεν ήταν εύκολο σκοράρι, αλλά δημιούργησε τον κίνδυνο για την άμυνα της ΑΕΚ. Στη συνέχεια η μπάλα γυρίζει. Ο Σορεντίνο διώχνει φρυδιασμένος. Κάπου σε αυτή την παράξενη φάση. Σέζαρ ανοίγει πολύ την μπάλα και δεν μπορεί να συνεχίσει την προσπάθειά του. Να η παλιά τώρα από Βενγλίσκι θα μπορούσε να κυνηγήσει το. Είδε και βγήκε ο Αμπάρης από την αιστεία του. Προσπάθησε να τον κρεμάσει όπως λέμε ο Λιμπερόπουλος με αυτή την έμπνευση. Στο 36 η μπάλα out. Σε μερικές περιπτώσεις, μόνο ελάχιστες περιπτώσεις, έχει βγει πιο γρήγορο παιχνίδι από τη μία ή από την άλλη ομάδα. Με κάποιες κόντρες που φέρνουν αντεπιθέσεις. Όπως πάνε να κάνει τώρα η ΑΕΚ εδώ με τον Λιμπερόπουλο που βλέπει καταπληκτικά τον Μάλμπασα. Η παλιά του Λιμπερόπουλου φέρνει το σέρβο σε θέση και για σούτ ακόμη, το έκανε. Μάλμπασα. Το λάθος του Σορεντίνο. Κάνει το εκμεταλλευτείο Επαλέ, περνάει, συνεχίζει τη φάση. Ευκαιρία για τον Ηρακλή, out από μια επιλογή για σούτ από τον Παπαποστόλου. Βολέ, άστοχο στο 42. Αλλά και με ένα πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας το γκολ προέφηκε. Τώρα να δούμε την αντίδρασή του στην προσπάθεια του παικτών της ΑΕΚ. Γκολ! Η αντίδραση του παικτών του Ηρακλή ήταν απλώς να παρακολουθήσουν την πάσα από τον Μάλμπασα και το πλασέ από τον Σέζαρ. 2-0 στο 44, πάνω που λέγαμε ότι κάπως έχει οργανωθεί η άμυνα του Ηρακλή. Εδώ δεν μπορούσε να αντιδράσει αυτή την παλιά του Μάλμπασα, το πλασέ του Σέζαρ. Δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, λίγο πριν πάνε ομάδες στα αποδυτήρια, με το αριστερό εδώ ο Βραζιλιάνος νικάει τον Αμπάρη. Επαλέ έχει έρθει σε ρόλο αριστερού χαφ εδώ και ξεκινάει ένα σλάλομ. Παλιά offside ο Καπετάνος. Βεβαίως ήταν ωραίο το πλασέ, αλλά έχει προηγηθεί η υπόδειξη για τον Παντελή Καπετάνο σε αυτή τη φάση στο 56. Ξαναβλέπουμε. Την επέλασε εδώ το Επαλέ για να δούμε τον καπετάνο. Ναι, έχει βγει μπροστά από τους υπόλοιπους, εκτεθειμένος εδώ. Εδώ δύσκολα ο Σορεντίνο, επιμένει ο Ηρακλής Ερέρα. Ακούσιο θεώρησε ο διαιτητής το χέρι αυτό του Πιάτσικα. Νωρίτερα εδώ αυτό το χέρι βλέπετε το θεωρεί ακούσιο του Πιάτσικα ο διαιτητής και αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Φαίνεται για ακούσει εδώ τα λέμε. Για τον καπετάνο η μπάλα. Κοντρόλ, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Σουτ με τα πόδια Σορεντίνο. Ωραία φάση. Να η σέντρα τον Επαλέ. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η φάση συνεχίζεται και απομακρύνεται τελικά η μπάλα πρώτου Φορτούζη. Σε αυτή την φάση που κινδύνεψε η άμυνα της αγκεστία του Σορεντίνο. Ο Ηρακλής έφτασε κοντά στο 2-1 από το σέντρα του Επαλέ. Κοιτάξτε πώς προσπαθεί εδώ. Να πλασάρει ο Φορτούζη, γυρίζει προς τα πίσω και εκεί σώζει
για την ΑΕΚ ο Πλιάτσικας απομακρύνοντας. Τελικά ο Ήβης με βολίδα. Φοβερό σουτ. Βρίσκει με τα δάχτυλα την μπάλα ο Αμπάρης και βγάζει σε κόρνερ. Εκπληκτικό σουτ του Βλάντα Ήβης. Παραλίγο εδώ να κάνει ΑΕΚ το 3-0. Ξαναβλέπετε την πορεία της μπάλας. Βρίσκει ίσα ο Αμπάρης την μπάλα και την βγάζει σε κόρνερ. Θα ήταν υπέροχο γκολ αν η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα. Πολύ μικρή ενημέρωση για την εξέλιξη στην Ισπανία. 2-1 η Σαραγώσα με τον γκολ του Κάνι κερδίζει τώρα τη Βαλένθια. Το γκολ στο 28 έχει πετύχει δηλαδή.